Με τον ρωμαϊκό περίπατο από τη Ροτόντα έως και την Αψίδα και το ανάκτορο του γαλερίου, άρχισε ο κύκλος των δωρεάν ξεναγήσεων σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους της πόλης που διοργανώνει η πρώτη δημοτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Ομάδα 30 Θεσσαλονικαίων που είχαν δηλώσει συμμετοχή είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το χώρο που συμπεριλαμβάνεται στα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ο καθένας μας οφείλει να γνωρίζει καλά την ιστορία της πόλης που ζει. Είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε τη Ροτόντα? Πρώτη φορά δεν είναι, αλλά είναι η πρώτη φορά που θα έχω έναν ειδικό ξεναγό. Είμαι παλιός Θεσσαλονικιός, αλλά μου αρέσει κατά διαστήματα να ξαναζώ τα μνημεία, τους τόπους που μεγάλωσα, που γύρισα, που... Βρίσκω την πρωτοβουλία πάρα πολύ θετική. Η Ροτόντα χτίστηκε γύρω στο 304 μετά Χριστόν κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Στην ιστορία των 16 αιώνων της άλλαξε ονόματα και χρήσεις, έγινε από ρωμαϊκός ναός χριστιανικός, μουσουλμανικό τζαμί και πάλι χριστιανικός ναός. Έτσι εξηγούνται και οι διάφορες φάσεις και προσθήκες στο κτίριο. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από επαγγελματία ξεναγό και να γνωρίσουν την ιστορία του μνημείου, αλλά και να ενημερωθούν για τις παρεμβάσεις που έγιναν σε αυτό στο πέρασμα του χρόνου. Το μοναδικό κτίριο στην πόλη της Θεσσαλονίκης που έχει χρησιμοποιηθεί από τρεις διαφορετικές θρησκείες, μπορούμε να πούμε έτσι, και αντικατοπτρίζει και τρεις διαφορετικούς πολιτισμούς και τα ρεύματα αυτών, και φυσικά πολύ σημαντικό στοιχείο στην πολυπολιτισμικότητα της πόλης ήδη από την Ρωμαϊκή εποχή μέχρι και τον 20ο αιώνα. Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Ροτόντα επηρέασαν τη στατικότητα του κτηρίου, το οποίο υπέστη σημαντικές ζημιές και στον σεισμό του 1978. Οι σκαλοσκιές στο εσωτερικό του αλλά και η εικόνα του περιβάλλοντα χώρου στερούν λίγη από τη λάμψη του εντυπωσιακού μνημείου, το οποίο λειτουργεί σήμερα ως μουσείο. Περισσότερη καθαριότητα, λιγότερες ακαλέσθητες επιγραφές από τα μαγαζιά και σεβασμός. Είπαμε να μάθουμε κάτι παραπάνω από αυτά που ξέρει ο πολύς ο κόσμος, να μάθουμε κάτι για την πόλη μας. Με πρωτοβουλία της πρώτης δημοτικής κοινότητας θα πραγματοποιηθούν συνολικά 22 ξεναγήσεις σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της πόλης, οι τρεις εκ των οποίων θα απευθύνονται σε ποδηλάτες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2313 318 507 και 2313 318 504.